Ως περιβαλλοντικό έγκλημα από πλευράς της ΔΕΙΑΗ, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος την εναπόθεση της λαιματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της ΔΕΙΑΗ πίσω ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού. Εναπόθεση που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της λήξης της σύμβασης στο τέλος του 2017 με τον ανάδοχο, ο οποίος και διαχειριζόταν τη λαιματολάσπη και με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί αυτό το κενό, καθώς ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός. Και η εικόνα που υπάρχει στην περιοχή δεν την πα κανέναν, ενώ με τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο τραγική. Το γεγονός της εναπόθεσης της λιματολάσπης από το εργοστάσιο του βιολογικού δίπλα από την αποσφραγιστική τάφρο που καταλήγει στην τάφρο της Λαψίστας έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής αλλά και της Δημοτικής Αρχής με τον Δήμαρχο Μιχάλη Πλιάκο να ζητά την παρέμβαση όλων των αρμοδίων φορέων και υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η κατασκευή ενός δεύτερου βιολογικού καθαρισμού προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Είναι πάγιο πιστεύω μου ότι όταν υπηρετείς την αλήθεια και το δίκαιο, κάποια στιγμή αυτό βγαίνει στην επιφάνεια. Θέλω να σας τονίσω αυτή τη φορά που είμαστε στο βιολογικό καθαρισμό, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Ιωαννίνων, ότι αυτό εδώ αποτελεί περιβαλλοντολογικό έγκλημα και μεγάλο πρόβλημα. Το 2014 τόνιζα σε όλους τους τόνους ότι η διαχείριση της λιματολάσπης είναι καλύτερη από τη μη διαχείριση. Έφτασε το 2018 για να δικαιωθώ περίτρανα σε αυτά που έλεγα. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μη διαχείριση. Και για μένα και στο μη περαιτέρω. Δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αυτό. Δεν πρέπει να το επιτρέψει κανένας φορέας ούτε μία μέρα να συνεχίσει αυτή η κατάσταση η ανεξέλεκτη κατ' εμέ της ρήψης και αναπόθεσης της λιματολάσπης στους άβλακες και από εκεί κατευθείαν στην τάφρο της Λαψίστας και στον Καλαμά. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί να παρέμβουν ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Γίνεται επιτακτική ανάγκη και βγαίνει στην πραγματικότητα και στο φως αυτό που τονίζουν τους τελευταίους μήνες ότι πρέπει να γίνει δεύτερος βιολογικός καθαρισμός στο λεκανοπέδιο. Βιολογικός καθαρισμός στο Δήμο Ζήτσας. Για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα και να μην συνεχίσει να γίνεται το εξής οξύμορο. Η βιομηχανική περιοχή, η Ελεούσα και όλοι οι οικισμοί του Δήμου Ζήτσας να έρχονται βόλτα μέχρι το λεκανοπέδιο έξω από την τοπική κοινότητα Περάματος και να γίνεται αυτό που γίνεται εδώ και να ξαναγυρίζουν πάλι μέσω της τάφρου στη σύραγγα της Λαψίστας. Θεωρώ ότι πρέπει οι βουλευτές του νομού άμεσα να βοηθήσουν ούτως ώστε κάποια στιγμή η μελέτη προϋπάρχοντος της μελέτης να κατασκευαστεί ο δεύτερος βιολογικός που θα αποτελέσει λύση στο πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Αυτή τη στιγμή το λεκανοπέδιο έχει το μοναδικό βιολογικό καθαρισμό που είναι αυτός εδώ που βλέπουμε με αυτά που όλοι αντικρίζουμε εδώ και για μένα αποτελεί πρόβλημα και το πρόβλημα θα λυθεί με αυτό που προτείνουμε. Νομίζω ότι μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, γι' αυτό εδώ που ξανατονίζω αποτελεί περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Από τον προηγούμενο μήνα, ο κύριος Πλιάκος είχε αποστείλει έγγραφο προς τη ΔΕΙΑΗ ζητώντας ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης της λιματολάσπης, χωρίς να λάβει ουδέ μία απάντηση. Μάλιστα, αναφερόμενος και στις σχέσεις του Δήμου Ζήτσας, τόσο με τη ΔΕΙΑΗ όσο και με τον Σίδλη, έκανε λόγο για παραλήψεις από πλευράς της ΔΕΙΑΗ που ο ίδιος δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει να πληρώσουν οι δημότες του. Έχω αποστείλει μία επιστολή από τον προηγούμενο μήνα, στην οποία ρωτάω ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισης της λιματολάσπης. Γιατί εμείς με τη ΔΕΙΑΗ τυχάνει να έχουμε διτό ρόλο. Δηλαδή είμαστε και συμμέτοχοι στο Σίδλι, αλλά και έχουμε μια διαδικασία ενοποίησης του αποχαιρετευτικού δικτύου της Ελεούσας με την ΔΕΙΑΗ της πόλης των Ιωαννίνων. Ουδέποτε έλαβα απάντηση, ακόμα περιμένω. Την έχω κοινοποιήσει, το ερώτημά μου το έχω κοινοποιήσει και στους αρχηγούς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και στο συνήγορο του πολίτη και το συμπαραστάτη του Δημότη. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουν άμεσα ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισης της λιματολάσπης. Αν είναι αυτός που είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι εναποτίθεται κάπου αλλού, διπλασιάζει το πρόβλημα κατ' εμέ. Και όπως σας είπα, επειδή είμαστε και συμμέτοχοι και στο Σίδλι μαζί με τη ΔΕΙΑΗ, αναγκαζόμαστε να πορευτούμε μαζί σε κάποιους δρόμους. Ο δρόμος δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΗ έχει τις οφειλές στο Σίδλι και ο Σίδλι που χρεώνει 0,29 το κυβικό το νερό σε εμάς, δηλαδή Δήμο Δοδόνης, Δήμο Ζήτσας και Δήμο Ιωαννιτών, και πληρώνουμε τα πρόστιμα
από τη ΔΕΗ, η οποία είναι απλήρωτη από το Σίδλι και επιβαρύνονται οι δημότες, εγώ να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Έχω αποστείλει και στο Σίδλι ανάλογες επιστολές και ερωτήματα και αναμένω δικές τους απαντήσεις, γιατί κάποτε πρέπει να σταματήσουν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο και να βγει το φως και να βγει η αλήθεια. Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ εμένα δεν με απασχολεί, είναι θέμα το οποίο απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιαννητών και δεν θα μπω σε ξένα χωράφια. Όπως με απασχολεί το τι θα πληρώνουν οι δημότες του Δήμου Ζήτσας. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα επιτρέψω να πληρώνουν καπέλα οι δημότες του Δήμου Ζήτσας εξαιτίας κάποιων παραλήψεων που αφορούν άλλους και όχι εμάς. Τέλος, και αναφορικά με τις μετρήσεις που έχουν γίνει κατά μήκος του Καλαμά σε συνεργασία με την Ιατρική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκύπτει επιβαρημένο φορτίο τόσο στην έξοδο του βιολογικού όσο και σε άλλα σημεία κατά μήκος του Καλαμά, σύμφωνα με τον κύριο Πλιάκο. Και είναι μια σύμβαση την οποία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά για να συνεχίσουν οι μετρήσεις στους ίδιους σταθμούς που γινόταν μέχρι τώρα, ίσως να αυξηθούν και οι σταθμοί. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο site της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έδειξαν πρόβλημα, κατέδειξαν τα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι και στην έξοδο του βιολογικού της πόλης, μαζί με κάποιες άλλες πηγές ρύπανσης που έχουν να κάνουν με άλλες περιοχές κατά μήκος, γιατί εμείς μετράμε μέχρι τη Βροσίνα, που είναι τα όρια του Δήμου Ζήτσας, σε σχέση με τον Καλάμα και με την Τάφρο. Αλλά ξαναεπανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν για το δεύτερο βιολογικό, γιατί θεωρώ ότι είναι λύση στο πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι που θα δώσει διαφορετική πνοή σε όλο το λεκανοπέδιο και μια εναλλακτική, αν θέλετε, για οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το βιολογικό. Γιατί υπάρχουν και τα ατυχήματα τα οποία θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με ένα νέο βιολογικό. Και στο κάτω-κάτω, ξέρετε πολύ καλά ότι και η Δημοτική Ενότητα Περάματος είναι αυτή που διαμαρτύρεται για αυτό εδώ που βλέπουμε εδώ. Όπως και οι τοπικές κοινότητες του Αγίου Ιωάννη που ανήκουν στο Δήμο Ζήτας, αλλά και της Ελεούσας που είναι ιδιοκτήτης των χωραφιών που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι πρέπει να δούμε όλοι το αύριο. Και το αύριο δεν είναι αυτό εδώ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η δική του απάντηση έδωσε αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Μάκης Χρυσοστόμου, μιλώντας για μια προσωρινή λύση και πως ήδη τρέχουν οι διαδικασίες για νέο ανάδοχο που θα απομακρύνει όλη τη λιματολάσπη, παραδεχόμενος ότι δεν θα έπρεπε να εναποτίθεται στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπήρχε όμως άλλη λύση. Η λιματολάσπη, υπήρχε εργολαβία η οποία απομακρύνει τη λιματολάσπη. Τώρα η ΔΕΗ ξεκινάει μια καινούργια εργολαβία. Τις επόμενες μέρες η λιματολάσπη θα φύγει όλη. Κανονικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται εκεί. Η εργολαβία αυτή, η λιματολάσπη που είδατε τώρα εκεί πέρα, δεν είναι σημερινή. Η λιματολάσπη απομακρύνεται εδώ και 3 χρόνια. Δεν μπορέσαμε με την προηγούμενη εργολαβία να πάρει όλη τη λιματολάσπη που ήταν στο συγκεκριμένο, που ήταν αποθηκευμένη στο συγκεκριμένο σημείο. Βγάζουμε μια μεγάλη εργολαβία περίπου των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με το ΦΠΑ για να απομακρυνθεί η λιματολάσπη το επόμενο διάστημα. Γιατί στο συγκεκριμένο χώρο, αυτόν ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο χώρο είναι να γίνει και ο καινούριος βιολογικός για το έργο. Άραγε η λιματολάσπη το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να φύγει. Όσο για τα λεγόμενα του Δημάρχου Ζήτσας περί περιβαλλοντικού εγκλήματος, ο κ. Χρυσοστόμου μίλησε για πόλεμο που έχει ανοίξει ο κ. Πλιάκος κατά της ΔΕΗ και προσθέτοντας πως εξίσου περιβαλλοντικό έγκλημα είναι και η μη σύνδεση της Ελεούσας με το αποχετευτικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχετευσίου Ανίνων. Ο Δήμαρχος Ζήτσας δεν ξέρω τι δηλώσει έκανε, δεν τις άκουσα, αλλά αυτό μένει τον πόλεμο που έχει ο Δήμαρχος Ζήτσας με τη ΔΕΗ όσο αφορά πρέπει να πληρώσει τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης του δικτύου του αποχετευτικού συστήματος του Δήμου Ζήτσας, της Ελεούσας, της κοινότητας Ελεούσας. Και γι' αυτό αυτές οι πρακτικές δεν τον τιμούν. Ξέρετε, το περιβαλλοντικό έγκλημα καμιά φορά δεν είναι μόνο στη λιματολάσπη την οποία μια επιχείρηση μπορεί να αποθέτει για προσωρινά μέχρι που να τη μεταφέρει. Το περιβαλλοντικό έγκλημα είναι και στην περιοχή, ο οποίος σε οποιουσδήποτε δήμος πέρασε ένα δίκτυο αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Ελεούσας, οι κάτοικοι καλά είναι να συνδεθούν. Έγκλημα περιβαλλοντικό είναι όταν δεν συνδέονται και με το δίκτυο αποχέτευσης.